Συγγνώμη για την αργοπορία, αλλά είναι η μέρα λίγο δύσκολη σήμερα το πρωί. Ο Γιάννης ξέρει, δεν είχα ενημερώσει. Ξέρεις Γιάννη ότι προστάνομαι λίγο τους χαιρετισμούς, οπότε θα πω λίγο στην ουσία. Καλή ώρα σαν εσένα. Καταρχάς χαίρομαι γιατί σήμερα γίνεται μια ημερίδα που δεν έχει απλά τυπικό χαρακτήρα, αλλά ουσιαστικό. Μιλάμε για κάτι το οποίο θα έπρεπε για χρόνια να έχουμε λύσει ως χώρα. Δεν το έχουμε λύσει και δεν το έχουμε λύσει διότι εκτός της μη βούλησης ορισμένων πραγμάτων υπάρχει και το θέμα της πολυνομοθεσίας που συνεχώς αλλάζει. Άρα λοιπόν θα πρέπει λίγο να δούμε κάποια συγκεκριμένα δεδομένα. Και μια και είναι και εδώ και ο νέος Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος, ο κ. Βαρελίδης, τον οποίο καλωσορίζω στην πόλη μας και στην περιφέρειά μας. Το ζήτημα της ανατύπωσης της λίθιου προοικονομίας πλέον θα παίξει κατά κύριο λόγο, διότι αυτή είναι εκτός της ευρωπαϊκής επιταγής, είναι και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Το ζητούμενο είναι ότι η έλικα που αφορά την πολιτεία, αυτοδιοίκηση, φορείς, διαχείρισης, κοινωνία και αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να έκτισε μια συνέπεια. Και αυτό μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό, θα πρέπει να γίνει σε πιο εντατικό. Ό,τι προσπάθησε και να κάνει κάθε φορέα ξεχωριστά ή κάθε θεσμικός άλλος φορέας, δεν μπορεί να έρθει από μόνο το ένα αποτέλεσμα. Ξέρω ότι πλέον γίνονται σιγά σιγά προσπάθειες η διαχείριση των βάζων και γενικότερα η ανακύκλωση στην κεντρική οικονομία να καταστεί ως ένας θεσμός, αν θέλετε, ως μια πραγματικότητα στην καθημερινότητά μας. Απέχουμε πολύ ακόμα από άλλες χώρες. Και σε αυτό θα πρέπει επίσης να εστιάσουμε στο ότι κανένας από μόνος του δεν μπορεί να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα. Θα πρέπει όλοι μαζί να έχουν, να είναι συμμέτοχοι στην επίλυση αυτού του προβλήματος. Θέλω να δω επίσης και να βάλω ένα προβληματισμό σήμερα, κύριε Γενικέ, δεν ξέρω αν το προσθεθήκατε όταν δεν σας πρόλαβα. Θέλω να δω πώς θα λειτουργήσει ο ΦΠΚ βάσει των νέων ζητημάτων με το φορέα διαχείρισης. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να δοθεί μια μεγαλύτερη δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση, ιδιαίτερα στο δεύτερο βαθμό, στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, που πλέον έχει τα χρηματοδοτικά εργαλεία αλλά και τα μέσα, να μπορέσει να συνδράμει στους φορείς διαχείρισης και στο Υπουργείο σε ζητήματα αυτά. Είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε άμεσα, καθώς είτε το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα τα οποία θα έρθουν θα θέτουν συγκεκριμένους στόχους και με συγκεκριμένη μορφή. Σας ευχαριστώ και πάλι και ειλικρινά ευχαριστώ για την πρόσκληση.